Είμαστε live. Instagram είμαστε live. Είμαστε live και στα δύο. Καλημέρα μας! Καλημέρα σε όλους! Πώς είστε? Είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά. Λένα Κάπα, καλημέρα. Μιλάω στο Facebook. Μαρία Καλ, καλημέρα. Λέω, μιλάω στο Instagram. Γεια σου, Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Ιωάννα Κουρού, Αγγελική Καρδούλα, Γεωργία Λαμπρίδη, Γιώργος Πετρόπουλος, Αναστασία 14, Βαγγέλιο Προζήμη, Αγιαναπουλοπούλου, Παντελής Μπάκης, Κική Εντόνα, Νεκταρία Κάσου, Νίτσα Κανιαδάκη, Ελπίδα Καλαϊτζίδου, Νίτσα Πιτσίνη, Δέσποινα Μίχου, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, καλημέρα, Δέσποινα Μίχου, Ελευθερία Στοίλα, Χαρά Γρηγοριάδου, Γογό Γκόκα, Μαρία Μπουλουζού, Βαγγελιό Δρακόντι, Ανδριάπ, Φρόζι Μπλου, Ζώε Πανούτσου 10, Φρεσδόνατς, Γκόγκου Αναστασία, Παναγιώτης Λεωνίδας, Κικιδρόσου, Αντιγόνη Αναγνώστη, Βιβίπι Ρεύν, Μαργαρίτα Κοντ, Ζάχαρου Λακέι, Γιάννης Πολυδόρου, Μαριλένα Κονδολούρη, Γιώργος Κύπρος, Μάρκος Παπακοσταντίνου, Νάνση Τζελεπίδου, Χριστίνα και Εξέξ, Παντελής Αλετρία, Αθήνα Αγγελίδης, Φωτεινή Καλιάρα, Μαρία Τέφα, Χρόνης Βάσο, Teo.hp, Κρίστη Κάτω Παύλα Κουλουτουρού, Σταυρουλέιον, Μενκάρντ, Δραγατσίκη Έφη, Λίτσα Μιχάλος, Ελένη Σουμπαλή. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, το όνομα από τα δύο ονόματα είναι Γιώργος, Γιώργος Λάμπης. Οπότε σήμερα γιορτάζω. Του Αγίου Γεωργίου, όπως η μισή Ελλάδα. Οπότε πείτε μου χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Λοιπόν, και τι έχω σήμερα για εσάς. Έχω δωράκι μπριζόλες στο φούρνο λεμονάτες με πατάτες. Αυτό είναι το δώρο μου. Ελπίζω να σας αρέσει. Νομίζω ότι όλοι θέλετε να μάθετε να φτιάχνετε σωστές μπριζόλες στο φούρνο με πατάτες. Οπότε η συνταγή είναι πανεύκολη. Σε 5 λεπτά θα έχουμε ρίξει τις μπριζόλες μέσα στο φούρνο. Γενικά είναι ένα μικρό live σήμερα το πρωί. Γι' αυτό το λόγο θα κάνω και το βράδυ live. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν σας φτάνει 1 τέταρτο 20 λεπτά live. Θέλετε πολύ παραπάνω. Πλάκα κάνω. Αλλά θα κάνουμε και το βράδυ ένα μικρό live. Οπότε σήμερα η συνταγή είναι πάρα πολύ έτσι μαμαδίστικη, πάρα πολύ ωραία. Θα ζητήσω την κλασική χάρη σε περίπτωση που έχετε την ευχαρίστηση. Γράφετε από κάτω τα βήματα της συνταγής γιατί μας βλέπουν κόσμος από άλλες χώρες. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα γιορτάζω. Γιορτάζω μάλλον, ούτε που θέλω φωνάζω θα διασκεδάζω μέχρι το πρωί. Που δεν μπορούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πλύνξω τον καημό μου με τις μπριζόλες και πατάτες, τις λεμονάδες, στο φούρνο. Θα λιώνει στο στόμα, θα γίνουν τραγανές, θα σας δείξω όλα τα μυστικά γιατί έχει κανένα δύο μυστικά που άμα τα δείξουμε όντως θα κάνετε μπριζόλες σε άλλο επίπεδο. Εν τω μεταξύ, εγώ τις μπριζόλες τις έχω ετοιμάσει, τις έχω βάλει στο ταψί από χτες μέσα στο ψυγείο και τις έψα σήμερα το πρωί. Φανταστικό, δεν υπάρχει. Αν μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, να τις αφήσετε λίγο να μαριναριστούν στο ψυγείο, θα γίνουν ακόμα πιο ωραίες. Και άμα θέλετε να κάνετε αύριο το φαγητό, πάρτε από σήμερα τις μπριζόλες, μαρινάρετε τέτες και ψήστε αύριο το ταψί για να γίνει χαμός. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Χρόνια πολλά μου είπατε. Μπριζόλες πήρατε, πατάτες έχετε, λεμόνι έχετε, ελαιόλαδο έχετε, ρίγανη έχετε. Οπότε όλοι έχετε τα υλικά για να φτιάξετε την συνταγή. Πάμε. Λοιπόν, οπα! Εντζαμέ, νομίζω ότι πάρα πολλά μου αρέσει πάρα πολλά με αυτή η συνταγή. Νομίζω ότι όταν παίρνεις αυτά τα υπέροχα τα steaks, εδώ τα pork steaks είναι πάρα πολλά καλά και να ασχοληθούμε πρώτα με το steak και να ασχοληθούμε με τις πατάτες. Θα ασχοληθούμε πρώτα με τις πατάτες, όπου ουσιαστικά όλη η συνταγή θα γίνει σε ένα ταψί, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Λοιπόν, έχω το ταψί μου εδώ, ελπίζω να φαίνεται, δεν φαίνεται, τώρα όμως φαίνεται. Αχα. Και κάτσε να βγάλω τις μπριζόλες από το φούρνο, γιατί γίνανε. Πριν ξεκινήσουμε να βγάλουμε τις μπριζόλες από το φούρνο γιατί είναι έτοιμες. Εδώ. Ανάψω και το φούρνο για να ψήσω το άλλο ταψί. Αυτοί είμαστε. Τέτοιες μπριζόλες στο φούρνο με πατάτες δεν έχετε ξανακάνει. Οπότε περιμένετε να δείτε ακριβώς το πώς γίνονται. Είναι συγκλονιστικές. Οι πατάτες έχουν γίνει καραμελιζέ. Δεν υπάρχει.
Και το πιο φανταστικό είναι ότι η μπριζόλα, θα σα εξηγήσω, έχει ψηθεί στην εντέλεια. Θα τα πούμε σε λίγο, περιμένετε. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη, γιατί θα είναι το φαγητό μου για σήμερα. Και πάμε εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα πάντα θα γίνουν σε ένα ταψί. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με τις πατάτες. Παίρνουμε τις πατάτες και τις κόβουμε είτε σε μεγάλα κομμάτια, τις κόψετε είτε σε μικρά, δεν έχει σημασία γιατί θα ψηθούν. Από τη στιγμή που θα ψήσουμε τόσο πολύ το φαγητό μας μέσα στο φούρνο, θα γίνουν τέλειες. Εγώ χρησιμοποιώ και τη φλούδα. Στο βίντεο που σας έχω δώσει, δεν χρησιμοποιώ τη φλούδα. Άμα θέλετε, τη βάζετε, άμα θέλετε, όχι. Εγώ το βρίσκω αρκετά τι να πω, χρηστικό για εμένα και εύκολο. Απλά να παίρνω ένα σφουγγαράκι να παίρνω τις πατάτες αντί για να βγάζω τη φλούδα με το πίλερ και να χάνω μισή ώρα. Είναι πολύ πιο γρήγορο αυτό. Πλένω καλά τις πατάτες, τελείωσε. Κρατάω και τις βιταμίνες που έχουν οι πατάτες. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση της φλούδας. Μου δίνει έτσι πιο country, πιο rustic υφή στη συνταγή. Και το κάνει έτσι λίγο πιο χειροποίητο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Οι πατάτες είναι έτοιμες, κόπηκανε. Εδώ είμαστε. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για τις μπριζόλες. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας εξηγήσω τη φιλοσοφία της μπριζόλας και να καταλάβετε κι εσείς. Αν και η μπριζόλα είναι ένα υπέροχο κομμάτι, αυτό που βλέπετε, ένα υπέροχο κρέας, δηλαδή όπως φαίνεται είναι πάρα πολύ σεξι, γιατί βλέπεις από κάτω το κοκαλάκι, από πάνω βλέπεις το κρεατάκι και λες πω πω Παναγία, με αυτό το πράγμα θα γίνει λουκούμι. Δυστυχώς, η μπριζόλα έχει δύο εντελώς διαφορετικά κρέατα πάνω της. Αυτό το κομμάτι που βλέπετε πάνω, το στρόγγυλο, είναι το καρέ του χοιρινού, που ουσιαστικά χρειάζεται στο ψήσιμο στο φούρνο αντικειμενικά 15 λεπτά. Δηλαδή, άμα πάρω το καρέ έτσι όπως είναι, σε αυτά τα κομμάτια, και τα δώσω λίγο χρώμα, άμα τα δώσω χρώμα και τα βάλω στο φούρνο, θέλουν 6 λεπτά. Από κάτω, αυτή η πλευρά, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, είναι η πανσέτα. Δηλαδή, είναι καρέ και πανσέτα. Δηλαδή, κανονικά δεν θα έπρεπε την μπριζόλα να την κόβουμε και να την δίνουμε έτσι, γιατί είναι δύο διαφορετικά κρέατα. Αυτό θέλει πολλή ώρα ψήσιμο και πολύ καλό ψήσιμο για να είναι ωραίο. Και αυτό για να είναι ωραίο θέλει πολύ λίγο ψήσιμο. Οπότε τι κάνουμε? Το καλύτερο απ' όλα είναι να χωρίσουμε το καρέ, να το ψήνουμε ξεχωριστά και να ψήνουμε ξεχωριστά τις πανσέτες αντικειμενικά. Αλλά επειδή στη φιλοσοφία μας έχουμε να παίρνουμε μπριζόλες, εγώ θα σας δείξω πώς μπορείτε. Ουσιαστικά τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να μαλακώσουμε πολύ το κρέας, ουσιαστικά θα το παραψήσουμε για να λιώσει, και θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο στην ίδια ώρα να γίνει τραγανή και η πανσέτα από κάτω. Οπότε, αυτό που κάνω πάντα μα πάντα είναι παίρνω ένα μαχαίρι και εδώ πέρα που είναι η πανσέτα, θα βοηθήσω τη πανσέτα να γίνει τραγανή. Πώς? Κόβω με ένα μαχαίρι εδώ. Οπότε τι κάνω? Βάζοντας αυτές τις χαραγματιές εδώ πέρα, ουσιαστικά μεγαλώνω πάρα πολύ την επιφάνεια της πανσέτας. Οπότε τι γίνεται? Θα τραγανίσει πολύ πιο εύκολα στο φούρνο. Ένα. Δύο. Σε περίπτωση που βάλω τις πατάτες πάνω από την μπριζόλα πάνω από τις πατάτες, αυτό που θα γίνει είναι πάλι να έχω πρόβλημα και να μην μπορέσω να κάνω τραγανή την μπριζόλα μου. Οπότε πάντα μα πάντα τα βάζουμε μπριζόλα στο φούρνο. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Παίρνουμε και τις βάζουμε εδώ. Να εφάπτεται η πανσέτα τουλάχιστον, αν όχι το καρέ, που καλό θα ήταν να βάλουμε και το καρέ, να εφάπτεται πάνω στο τηγάνι, πάνω στο ταψί μας. Γιατί, γεια σου Λιδία Μιχαήλ, γιατί άμα εφάπτεται πάνω στο ταψί μας, το ταψί λειτουργεί σαν τηγάνι μέσα στο φούρνο και ουσιαστικά καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο θα κάνει τραγανό το γύρω-γύρω της μπριζόλας. Άμα τη βάλω στη μέση, θα λειτουργεί ο αέρας, οπότε θα φυδατώσει την μπριζόλα. Άμα τη βάλω στην άκρη, θα είναι σαν να έχω μονίμως την μπριζόλα μου πάνω σε ένα τηγάνι και μέσα στο φούρνο. Δηλαδή, κάνω κάτι συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτό μόνο θέλω να προσέξετε, να χαράξετε και να φροντίσετε την μπριζόλα σας να εφάπτεται γύρω-γύρω στο ταψί. Οπότε θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Άμα έχει πολύ λίπος και πάνω στο καρέ, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχει λίπος και εδώ πάνω, κόψτε το εδώ και κοιτάξτε. Ένα, δύο. Δεύτερη μπριζόλα εδώ και τη βάζω να εφάπτεται, τη βλέπετε εδώ. Θέλω να κουμπάει το λίπος πάνω στο ταψί. Τέσσερις μπριζόλες έχω στη συνταγή. Ζητήστε ωραίες μπριζολούτσες από τον χασάπ σας. Σε περίπτωση που έχετε λεμομπριζόλες, μπριζόλες λεμού χοιρινές, που είναι και αυτές πολύ ωραίες, η συνταγή είναι πανομοιότυπη. Δηλαδή πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο ψησίματος θέλει. Άμα είναι χοντρές οι μπριζόλες κομμένες, άμα είναι πολύ λεπτές οι μπριζόλες, θα μειώσουμε λίγο το χρόνο ψησίματος. Δεν χρειάζεται να τις ψήσουμε τόσο πολύ. Θα σας εξηγήσω το δεύτερο χρόνο. Ο πρώτος χρόνος που είναι μία ώρα με αλουμινόχαρτο θα είναι ίδιος. Ο δεύτερος χρόνος θα μειωθεί λίγο γιατί θα είναι πιο λεπτές οι μπριζόλες. Και οι μπριζόλες λοιπόν είναι πολύ πολύ ωραίες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κάνει λάθος διαχείριση. Οπότε θα βάλω αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Κοιτάξτε τι έκανα. Οι μπριζόλες είναι γύρω-γύρω στο ταψί και οι πατάτες είναι στη μέση.
Οπότε με αυτόν τον τρόπο οι μπριζόλες θα γίνουν υπερτραγανές γύρω-γύρω και ουσιαστικά θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε τη μαρινάδα. Για τη μαρινάδα τα πράγματα είναι αστεία. Δεν υπάρχει το πόσο αστεία είναι. Γιατί τα πάντα που θα βάλω χρειάζεται να τα βάλω σε ένα μίξερ. Λοιπόν, βάζω 2 κύβους κοτόπουλο μέσα. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε κύβους ή δεν έχετε κύβους, θα βάλετε μία γεμάτη κουταλιά της σούπας αλάτι. Χρειαζόμαστε αλάτι στη συνταγή και βέβαια πιπέρι. Εγώ, επειδή δεν θέλω να κάνετε λάθη, σας λέω να βάλετε 2 κύβους, γιατί με 2 κύβους παίρνουμε ακριβώς το αλάτι που χρειαζόμαστε για τη συνταγή μας. Επειδή ίσως και να μην το έχετε πολύ με το αλάτι στις συνταγές, μπορείτε να βάλετε λίγο παραπάνω, οπότε να βγει αλμυρό, ή μπορείτε να βάλετε λιγότερο και να μην βγει ok. Με 2 κύβους, με 4 μπριζόλες και 1 κιλό και πατάτες, ουσιαστικά το αλάτι που παίρνουμε στη συνταγή είναι το τέλειο. Τώρα όμως, βέβαια, άμα δεν θέλετε στη φιλοσοφία σας να χρησιμοποιήσετε κύβο ή άμα δεν έχετε κύβο στο σπίτι, αλατάκι κανονικά και πιπεράκι. Λοιπόν, αν και έβαλα κύβο, θα ρίξω και λίγο πιπέρι εδώ, γιατί εμένα μου αρέσουν οι μπριζόλες μου να είναι καυτερές. 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα. 1, 2, 2. 1 κουταλιά της σούπας μέλι, άμα είναι κοφτή. 1 κουταλιά της σούπας μέλι, άμα είναι μεγάλη. 2 κουταλιές, άμα είναι κοφτές. Εμένα, επειδή το μέλι μου έχει δέσει εδώ πέρα, έχει ζαχαρώσει, δεν πειράζει, το χρησιμοποιήσω κανονικά. Εδώ θα βάλω και το μέλι μέσα. Αγαπώ το μέλι. Καλά, ποιος δεν το αγαπάει. Αλλά σε αυτή τη συνταγή είναι τέλειο. Λοιπόν, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Χρειαζόμαστε ελαιόλαδο. Εδώ. 2 σκελίδες σκόρδο. Το σκόρδο είναι όσο σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε 2, μπορείτε να βάλετε 3, μπορείτε να βάλετε 1, μπορείτε να μην βάλετε και καμία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σκόρδο. Χυμό και ξύσμα από 2 λεμόνια. Και αυτό είναι πάλι σχετικό, γιατί σε περίπτωση που τα λεμόνια σας δεν έχουν χυμό μέσα, μπορείτε να βάλετε και τρίτο. Σε περίπτωση που έχουν πολύ χυμό, μπορείτε να βάλετε 1,5. Οπότε πάντα όταν σας δίνω συνταγή που να έχει λεμόνι μέσα, κοιτάξτε λίγο να δείτε πόσο χυμό έχουν μέσα, μην το παρακάνετε ή μην βάλετε λιγότερο. Θέλουμε το λεμόνι να υπάρχει στη συνταγή. Πάνω κάτω ξέρουμε πότε ένα λεμόνι είναι σωστό ή δεν είναι. Δηλαδή, αν πατάς το λεμόνι και δεν βγάζει τίποτα, καταλαβαίνεις ότι θα χρειαστεί να βάλεις άλλο ένα. Αυτά φαίνονται αρκετά ζουμερά. Το ξύσμα βέβαια θα το βάλετε από 2 λεμόνια. Κοιτάξτε το ζουμάκι που βγάζει. Θέλω ζουμάκι λεμόνι μέσα στη συνταγή μου, οπότε θα βάλω χυμό από 2 και σε περίπτωση σας είπα που δεν έχουν χυμό, βάλετε από 3. Λοιπόν, λεμονάκι. Και λεμονάκι. Εδώ μας το έχει αρκετό λεμόνι, μας αρέσει το λεμόνι. Εδώ και εδώ. Χρόνια πολλά μου είπατε, όχι ε. Χρόνια πολλά μου είπατε, να μου πείτε χρόνια πολλά. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Να καθαρίσω λίγο εδώ. Τέλεια. Και το συγκλονιστικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι δεν λερώνεις πραγματικά τίποτα στην κουζίνα σου. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, κλείνω το μιξεράκι μου. Καλά, σε περίπτωση που δεν έχετε μιξεράκι, εννοείται πως θα ανακατεύετε με το χέρι. Ψιλοκόβετε το σκόρδο και τα κάνετε όλα στο χέρι. Και χτυπάω καλά. Μόνο το σκόρδο θέλουμε ουσιαστικά να λιώσει. Τέλεια. Και η μαρινάδα μου είναι έτοιμη. Αυτή είναι η μαγική μαρινάδα για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε λεμονάδα στο φούρνο. Είτε είναι κοτόπουλο, είτε είναι χοιρινές μπριζόλες, είτε είναι μοσχαρίσκες μπριζόλες, είτε είναι μπιφτέκια, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή είναι πολύ classic συνταγή μου. Βάζω αρκετό ελαιόλαδο. Ουσιαστικά κάνω ένα λαδολέμονο με σκόρδο, μουστάρδα και μέλι. Δουλεύει πάντα 100% και αυτό που δουλεύει ακόμα περισσότερο είναι ο χρόνος που βάζουμε για να μαριναριστεί το κρέας. Δηλαδή, άμα θα βάλω τη μαρινάδα και το ρίξω μέσα στο φούρνο, το φαγητό θα βγει πεντανόστιμο, η αλήθεια είναι. Απλά δεν θα τραβήξει λεμόνι μέχρι μέσα η πατάτα και το κρέας. Άμα τώρα μαριναρώ και αφήσω στο ψυγείο 2 ωρίτσες, 1 ωρίτσα, 6 ωρίτσες ή ακόμα και 12 ώρες, το φαγητό μου καταλαβαίνετε ότι επειδή έχει το λεμόνι μέσα, θα μαλακώσει πολύ περισσότερο, οπότε θα γίνει πολύ πιο γευστικό. Τώρα, ρίχνω όλη τη μαρινάδα πάνω από τις μπριζόλες, το κρέας και τις πατάτες. Θα προσθέσω λίγο ρίγανη γιατί μου αρέσει. Μπορείτε να βάλετε και χυμαράκι.
Και αυτό που θέλω είναι να κάνω ένα ωραίο μασάζ, να πάει παντού η μαρινάδα, εδώ και εδώ. Φροντίζω να κατεβεί και κάτω από τις μπριζόλες η μαρινάδα, εδώ. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, κοιτάξτε εδώ, αυτοί είμαστε. Και εδώ, και εδώ. Τώρα, σε περίπτωση που αφήσετε στο ψυγείο, θα ρίξουμε και 200 ml νερό, γιατί άμα δεν βάλουμε νεράκι τώρα έτσι όπως είναι και ψήσουμε στο φούρνο, θα καεί το φαγητό μας, το καταλαβαίνετε. Γιατί χρειάζεται λίγο υγρασία. Θα ψηθεί αρκετή ώρα, οπότε η υγρασία είναι απαραίτητη. Άμα θέλετε να βάλετε κρασάκι, μπορείτε. Εγώ θα προσθέσω λίγο νεράκι, 200 νερό. Σε περίπτωση που είναι να το βάλετε μέσα στο φούρνο κατευθείαν, τα 200 νερό που θα βάλετε, βάλετε τα ζεστά για να διευκολύνετε πολύ πιο γρήγορα να ψηθεί το φαγητό σας. Σε περίπτωση που θα βάλετε στο ψυγείο να μαρινάρετε. Μισό λεπτάκι, είναι ευχαριστώ. Αχ, κάποιος με μελετάει. Παναγία μου. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε να το μαρινάρετε, δεν υπάρχει λόγος να βάλετε ζεστό νερό, βάζετε κρύο. Οπότε, άλλο μηνόχαρτο. Αλλά είναι η συνταγή, είναι αστεία. Δηλαδή, ξέρετε τώρα, ας πούμε, τι με προβληματίζει εμένα. Η συνταγή είναι τόσο εύκολη να γίνει και το μαρινάρισμα δουλεύει τόσο καλά πάνω στο κρέας που μερικές μητέρες μαγειρεύουν το φαγητό την προηγούμενη το βράδυ για να φάνε την επόμενη μέρα τα παιδιά. Δηλαδή, δύσκολο είναι να αφήσουν τα ψή έτσι όπως είναι μέσα στο ψυγείο και να αφήσουν ένα μήνυμα το πρωί. Ψήσε τόση ώρα, αύριο στις 12 η ώρα. Δηλαδή, γιατί να μην ψήσουμε το φαγητό μας τη μέρα που θέλουμε να το φάμε και να το ψήσουμε την προηγούμενη για να το φάμε την επόμενη. Δηλαδή, οξυδώνεται, χαλάει, δεν είναι σωστό. Γιατί? Αυτό έκανα και εγώ σήμερα. Ετοίμασα το ταψί μου από χθες το βράδυ, ίσα-ίσα δουλεύει καλύτερα να μαρινάρεται στο ψυγείο και σήμερα το πρωί σηκώθηκα και το ψά. Συνολικά μου πήρε μία μισή ωρίτσα για να ψηθεί. Άντε να πάρει δύο. Μία μισή με δύο ώρες, δεν παίρνει παραπάνω. Οπότε, τι κάνουμε? Εγώ θα μαρινάρω στο ψυγείο και θα ψήσω ή το απόγευμα ή αύριο. Και ο χρόνος ψήματος είναι πάρα πολύ απλός. Θέλουμε μία ώρα με αλουμινόχαρτο, ξεσκεπάζουμε στους 180-190, εκεί πέρα κάπου. Δεν έχει σημασία στο αλουμινόχαρτο άμα θα βάλετε 180-190, το ίδιο πράγμα είναι, περίπου. Οπότε, 190 νομίζω ότι σας έχω δώσει εγώ, 190. Στους 190 μία ώρα ξεσκεπάζουμε και μετά ψήνουμε μέχρι που να πάρουν ωραίο χρώμα. Γυρνάμε και τις μπριζόλες και τις πατάτες μία φορά, δηλαδή άμα θα χρειαστεί μισή ώρα, στο τέταρτο της γυρνάμε πλευρά. Άμα χρειαστεί μία ώρα, στο μισάωρο της γυρνάμε πλευρά. Και αυτό εξαρτάται με το πόσο χοντρό έχει κόψει τις μπριζόλες ο χασάπης. Στη μία ώρα θα έχουν μαλακώσει και οι πατάτες και το κρέας. Απλά το χρώμα για να το πάρει εξαρτάται από το πόσο χοντρές έχει κόψει ο χασάπης. Γι' αυτό λέω μία μισή με δύο ώρες θα πάρει. Μπορεί να πάρει και δύο, άμα είναι πολύ χοντρές. Οπότε σε μία μισή με δύο ώρες, αυτό το βάζω στο ψυγείο, εδώ. Έτοιμο για αύριο δηλαδή, πραγματικά. Έχεις λύσει το πρόβλημά σου. Μας πήρε 3 λεπτά κανονικά να το ετοιμάσουμε, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ετοιμάζεις το ψυγείο, το βάζεις στο ψυγείο και αύριο τρως το πιο ωραίο φαγητό που υπάρχει. Έχω βάλει και το νερό μέσα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλει τίποτα το παιδί σας. Αύριο, άμα θα του δώσετε οδηγίες πώς θα το ψήσει. Και το τελικό αποτέλεσμα σας το έδειξα. Δεν υπάρχει. Πάμε να στήσουμε ένα πιάτο εδώ. Και θέλω να σας δείξω το πόσο μαγικό έχει γίνει. Πρώτα απ' όλα το ζουμάκι που έχει από κάτω είναι συγκλονιστικό. Είναι τόσο λεμονάτες πατάτες και τόσο ωραίο το ζουμάκι που έχει από κάτω που είναι ακριβώς όσο πρέπει. Έχει καραμελώσει, σαν κάστανο έχουν γίνει πατάτες με λεμονάκι, κοιτάξτε εδώ χρωματάκι. Ό,τι ακουμπάει στο ταψί να θυμάστε παίρνει καλύτερο χρώμα. Και το πιο φανταστικό είναι οι μπριζόλες. Κάτσε γιατί, για να τις βγάλω πρέπει να τις βγάλω με πυρούνι. Γιατί τι έχει γίνει, έχουν μαλακώσει τόσο πολύ που λιώνει το κρέας. Κοιτάξτε εδώ. Καλά, δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί, κοιτάξτε, το κρέας λιώνει από μόνο του. Εδώ, αυτή είναι η πανσέτα, κοιτάξτε. Απλά ακουμπάς και λιώνει. Οπότε πρέπει να βγάλω άλλη μπριζόλα, γιατί αυτή τη χάλασα. Εδώ. Πω, Παναγία μου, λιώνουν όλες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ. Λιώνει πραγματικά. Κοιτάξτε εδώ. Άντε, επιτέλους έβαλα μία ολόκληρη. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Θυμάστε που σας είπα ότι θέλω να ακουμπάει στο ταψί αυτό εδώ. Αυτό έχει καραμελώσει. Λιώνει. Η πανσέτα εκείνη μοναδική. Και επειδή έχω ψήσει τόσο στο φούρνο,
Έχει μαλακώσει και τόσο πολύ το καρέ, κοίταξε. Απλά σπάει. Και τη ζώρα, νο, μο, νο, δι, πουμ, πουμ. Η τέλεια καραμελωμένη μπριζόλα. Η πανσέτα γιώνει, το καρέ γιώνει και ουσιαστικά καταφέραμε αυτά τα δύο κομμάτια κρέατος που είναι ανώμια μεταξύ τους να τα κάνουμε ίδια. Θα σερβίρετε κάπως έτσι, εδώ. Πατάτες με μπριζολίτσα. Και όποιος δοκιμάζει αυτές τις μπριζόλες, πραγματικά θα πει ότι είστε μάστορες και ξέρετε τι κάνετε. Μισό λεπτάκι λόγω να φάω και αυτό. Καλά, εγώ αυτή τη συνταγή την πλακώνω στη μουστάρδα. Και οι πατάτες, Παναγία μου. Έχουν λιώσει. Έχουν πάρει όλη τη γεύση από το λεμονάκι. Είναι καταπληκτικές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια σας πολλά. Το Αγίου Γεωργίου σήμερα. Κλασικό δώρο που δίνουμε στα live μας είναι το μαχαίρι μας. Σήμερα θα δώσω ένα τέτοιο. Αυτό πάει στο Facebook. Κάτω ακριβώς από το live θα γράψετε accessop.com μία λέξη. Και στο Instagram θα ανεβάσουμε τη συνταγή κανονικά. Κάτω από το post της συνταγής θα γράψετε accessop.com. Ένα τυχερός και ένα τυχερός θα κερδίσει μαχαίρι. Εντάξει, τις μέρες της καραντίνας έχει ένα μήνα. Κάθε μέρα δίνω δύο μαχαίρια. Οπότε έχω δώσει. Παραπάνω μπορεί να μην έχει. Έχω δώσει τουλάχιστον 70-80 μαχαίρια. Δηλαδή πρέπει να το εκτιμήσετε αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνετε follow στο κανάλι μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook. Ναι. Δηλαδή αμαρτία από το Θεό. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού το βράδυ. Και αυτά. Γεια. Yeah.